Λοιπόν, χθες, όταν είχαμε την συνέντευξη του Φίλιππου Πετσάνικου, έκανε μια παρέμβαση, τον ακούσατε, ο κύριος Γιώργος Μαλέας, ο οποίος ήθελε δημόσια να κάνει διάλογο με τον Φίλιππο Πετσάνικο, τον πρώην βουλευτή της Καστοριάς, τέος βουλευτή Καστοριάς, για να κουβεντιάσει μαζί του αυτά τα οποία είπε ο Πετσάνικος. Το μεγάλο θέμα στο ΠΑΣΟΚ είναι η γραμμή που έδωσε ο Πετσάνικος, οι καταγγελίες τις οποίες διαψεύδει ο ίδιος. Βέβαια, δημόσια ποτέ κανείς δεν έχει παραδεχθεί τέτοια πράγματα, αλλά εμείς κρατάμε την διάψευση Πετσάνικου. Οι καταγγελίες λοιπόν έχουν να κάνουν ότι ο ίδιος, για να χτυπήσει το τοπικό ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, έδωσε γραμμή να στηριχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ να στηριχθεί και η ΔΙΜΑΡ. Αυτό το οποίο λένε είναι αυτό που ακούτε και ο ίδιος το διαψεύδει. Ο κύριος Μαλέας είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Είστε καλά? Είμαι καλά. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας εδώ στον Α. Θα ήθελα να πάμε σε χορηγούς διαφημίσεις και να ανοίξουμε την κουβέντα. Χθες έδωσα τη δυνατότητα, σας έβγαλε στον αέρα, αλλά ο κύριος Πετσάνικος δεν ήθελε να κουβεντιάσετε μαζί. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε. Έχουμε να πούμε πολλά, δηλαδή, μου λέτε. Θα πούμε ελάχιστα αυτά που μπορούμε να πούμε. Ναι. Ο ίδιος πάντως λέει ότι αυτήν την συζήτηση θα πρέπει να την κάνετε, λέει, στα κομματικά όργανα και όχι στα μέσα. Όταν στοχοποιεί ανθρώπους, όταν λέει αυτά που λέει, όταν περιφέρεται από ραδιόφωνο σε ραδιόφωνο και από τηλεοπτικό σταθμό σε τηλεοπτικό σταθμό και λέει αυτά που λέει, δεν μπορούσε να περιμένει 10 μέρες να τα πει στα όργανα. Αλλά δυστυχώς Φίλιππας ποτέ δεν μιλούσε στα όργανα. Έκανε πάντοτε και όχι μόνο στα όργανα, παντού μονολόγους. Μονολόγους. Έτσι. Δεν αντέχει την αλήθεια, δεν αντέχει την άλλη άποψη. Κατέχει τη μοναδική αλήθεια, την αλήθεια κατά Φίλιππον. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αναλυτικά. Ετοιμαστείτε, φίλες και φίλοι. Θεωρώ ότι θα είναι αρκετά αποκαλυπτικός ο Γιώργος Μαλέας που βρίσκεται εδώ στο στούντιο για να δώσει απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία πρέπει όμως να εξηγηθούν. Χορηγεί διαφημίσεις και ανοίγουμε την κουβέντα. Είμαστε εδώ στο στούντιο και καλωσορίζουμε και πάλι, λέμε, τον Γιώργο Μαλέα για να κουβεντιάσουμε τις εξελίξεις, κύριε Μαλέα, και τις καταγγελίες που έχει κάνει και τις αναφορές που έκανε χθες ο Φίλιππος ο Πετσάνικος. Αυτό ξεκινάει κυρίως από εσάς, δηλαδή ο κύριος Αναστασίου. Έχω ακούσει και το δικό σας το όνομα να εμπλέκεται και μέσα σε κομματικές συναντήσεις, ότι φτιάξατε συνδυασμό εσείς, ο Αναστασίου, η παρέα του, η ομάδα του, οι φίλοι του. Δώστε μου ένα σχόλιο πρώτα για αυτά και μετά να πάμε σε αυτά που είπε χθες ο κύριος Πετσάνικος. Κοιτάξτε, καταρχάς αποφάσισα να μιλήσω παρά το ότι στα τόσα χρόνια, και δεν είναι λίγα, συνήθως δεν μιλώ για εσωκομματικές διαδικασίες κτλ. Σπάνια και μόνο για πολύ σοβαρά ζητήματα. Σήμερα αποφάσισα να μιλήσω και να τοποθετηθώ σε όσα εδώ και ένα μήνα λέει ο Φίλιππος ο Πετσάνικος, γιατί έχω γίνει δέκτης επιθέσεων και έχω στοχοποιηθεί από την πλευρά του με μοναδικό σκοπό να δικαιολογήσει τη μη κάθοδό του στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, και όπως πάντα έκανε, έτσι κάνει και τώρα, όπως έβλεπε πάντα, έτσι βλέπει και τώρα, ότι άλλοι του φταίνε και όχι η ίδια η παρουσία του και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Να θυμίσω δύο πραγματάκια, γιατί δεν λένε πολλά. Ναι. Ούτε τα σκάνδαλα που τόσο πολύ κατήγγειλε της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που μπήκαν στο σιρτάρι, ούτε για τις ξυλόσομπες που αρχίζουν, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο. Ο λαός του νομού και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ τον τοποθέτησαν στο χθες. Και ο ίδιος δεν έχει τη δύναμη, αντί να κάτσει να δει την πραγματικότητα, να δει τι συμβαίνει σήμερα, προσπαθεί, όπως το έκανε τακτικά, αντί να βλέπει το δέντρο, αντί να βλέπει μάλλον το δάσος, βλέπει το δέντρο. Ο λαός, κύριε Παραρά, ο κόσμος, δεν ενδιαφέρεται και είναι γεγονός για κανένα πολιτικό μέλλον του Φίλιππα του Πετσάνικου και κανενός άλλο, όχι μόνο του Φίλιππα, διότι έχει πολύ σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τον ενδιαφέρει η καθημερινότητα, η σκληρή. Έτσι. Όμως ο ίδιος ο Φίλιππας ο Πετσάνικος επέλεξε να έχει το τέλος που είχε. Δεν ενδιαφέρθηκε ούτε για την ιστεροφημία του, ούτε και ιδιαίτερα για το μέλλον του χώρου στον οποίο οφείλει τα πάντα. Τον πήρε ένας χώρος, ένα κόμμα από απλό, άσημο, άγνωστο φοιτητή και τον έδωσε τη δυνατότητα να γίνει ο τρίτος θεσμικός παράγοντας σε αυτή τη χώρα. Και επέλεξε ένα τέλος ο ίδιος που πιθανόν κατά την άποψή μου δεν το άξιζε,
γιατί έχει μια παρουσία την οποία δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Όμως ο ίδιος το επέλεξε και τώρα προσπαθεί να ρίξει το βάρος σε άλλους, γιατί δεν ήταν υποψήφιος και δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, και ας τις αναλάβει επιτέλους, γιατί είναι ένα γεγονός που του οφείλει πρώτα απ' όλα στον ίδιο του τον εαυτό και για την παρουσία του διαχρονική που έχει στα τεκτενόμενα της Καστοριάς, αλλά πρωτίστως του οφείλει και στον χώρο που τόσα χρόνια εκπροσωπούσε, το ΠΑΣΟΚ, που όπως είπα τον έκανε αυτό που ακριβώς είναι σήμερα. Λέει ότι, επειδή ακριβώς και χθες επιχείρησα και δεν με ενδιαφέρει για τα πολλά που λέει, αλλά επειδή έκανε και προσωπικές αναφορές, γι' αυτό και μόνο αισθάνομαι την ανάγκη να του, να του απαντήσω. Να μας απαντήσετε βεβαίως. Θα σας απαντήσω ό,τι θέλετε. Σας λέω όμως, επειδή ακριβώς σπάνια κάνω τέτοιες παρεμβάσεις. Το ξέρουμε αυτό. Λέει ότι τον κατηγόρησα, ότι έστειλα επιστολή ή email στα κεντρικά γραφεία και του ΠΑΣΟΚ. Και τηλεφωνήσατε και τα λοιπά. Ναι. Είναι ένας κοινός συκοφάντης. Δεν έχω στείλει ούτε επιστολή, ούτε email. Στη ζωή μου. Συγγνώμη, τον διαψεύδεται δηλαδή. Γιατί το είπε με σιγουριά. Εάν έχει μάλιστα, ας το προσκομίσει. Έχει τις άκρες του κάτω στα κεντρικά, να βρει αν υπάρχει email ή όχι. Ό,τι έχω πει μέχρι τώρα, ό,τι έχω κάνει διαχρονικά στα ούκο λίγα χρόνια που ασχολούμαι με τον ίδιο χώρο που ασχολιόταν και ο κύριος Πετσάλικος, το έχω κάνει δημόσια, με παρησία, στηρίζοντας τις απόψεις μου, χωρίς να προσβάλλω κανέναν, χωρίς να αποδίδω τα λάθη τα δικά μου σε κανέναν άλλον. Αλλά ο ίδιος δεν αντέχει σε αυτά τα πράγματα, δεν το έχει κάνει ποτέ. Και το αποδεικνύει περίτρανα η συμπεριφορά του τον τελευταίο μήνα, όπου γυρίζει από κανάλι σε κανάλι και από τηλεοπτικό σταθμό σε σταθμό, θυσμίζοντας σε όλους μας παλιές, καλές, αξέχαστες ελληνικές ταινίες που ακόμη και τώρα διαχρονικά τις βλέπουμε και γελά. Και αντί ό,τι είχε να πει να το έλεγε στα θεσμικά όργανα που τόσο πολύ επικαλέστηκε στις τελευταίες δακρύβρεχτες συνεντεύξεις του, κάθισε και το έλεγε δημόσια, και πότε επέλεξε να το πει δημόσια. Ένα μήνα, ίσως από τις πιο κρίσιμες εκλογές. Και να θυμίσω τι είπα εγώ δημόσια, λέγοντας ότι δεν είναι και ποινικό αδίκημα τελικά να έχεις μια διαφορετική άποψη για τον ίδιο τον Φίλιππα τον Πετσάλικο, για την παρουσία του και για το τι ωφελεί τον χώρο που εκπροσωπείς και αγωνίζεσαι. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Αν προσπαθεί να το ποινικοποιήσει ο κύριος Πετσάλικος, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Τι είπα δημόσια, γιατί email και γραπτό σημείωμά μου δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά, άρα το διαψεύδεται. Εάν υπήρχε αυτό, γραπτό και email μου, θα το είχατε κι εσείς δημόσια, όλο ο ελληνικό λαό. Παρέμβαση κάνατε πουθενά? Πήρατε στα κομματικά όργανα να πείτε ότι είπα, αν είναι αυτός, θα σας πω τι είπα και το είπα με παρησία. Έκανα δύο δημόσιες παρεμβάσεις στα θεσμικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, την Οργανωτική Επιτροπή Συγκρότησης των Ψηφοδελτίων και Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Την πρώτη φορά πριν τις 6 Μαΐου, όταν είπα ότι ο Φίλιππας ο Πετσάλικος οφείλει να μείνει υποψήφιος και να βοηθήσει να βρεθούν 4 νέα άτομα και ηλικιακά, ώστε να είναι 4 εν δυνάμει, συγγνώμη, υποψήφοι, προσπαθώντας να μεγαλώσει την απήχηση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί εγώ έβλεπα, ο κ. Πετσάλικος δεν έβλεπε την κατάσταση. Ναι, αυτές οι αναφορές. Αυτή είναι όμως η πρώτη. Τοπικά εδώ λέτε στα όργανα. Βεβαίως, τοπικά. Ότι, μα, γιατί αυτό δημόσια, που είπε είναι κάτι άλλο ο ίδιος. Η δημόσια τοποθέτησή μου έγινε και παρουσία μέλους του Εθνικού Συμβουλίου, που είχε την ευθύνη της διασύνδεσης και μεταφοράς ό,τι λεγόταν δημόσια εδώ στο κεντρικό. Ωραία. Και το δεύτερη δημόσια τοποθέτηση πάλι την έκανα στο ίδιο θεσμικό όργανο πριν τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου, τη δεύτερη φορά, και για στα όργανα Μάη. Αυτά νομίζω συμμετέχει πάντοτε ο αδερφός του, από ό,τι ξέρω. Θα σας πω. Και η δεύτερη ήταν όταν πρότεινα ότι τη δεύτερη φορά στις 17 να καταλάβει την τέταρτη τιμητική θέση στο ψηφοδέλτιο, συμβολίζοντας την ενότητα, τη συνέχεια και την ανάγκη της κοινωνίας, του κόσμου, για αλλαγή και αλλαγή σελίδας. Και το είπα δημόσια. Τώρα τον άκουσα χθες να λέω ότι ήταν, πώς το είπε κύριε Παράδα, είναι γελίο. Δηλαδή όσοι κατά καιρούς συμμετείχανε στην τέταρτη θέση ήταν γελίοι. Είναι, νομίζω, έτσι. Δηλαδή τι έκανε, δηλαδή ο χώρος αυτός
οι ψηφοφόροι δώσαν κατσουριά που τον τίμησαν, τον έστειλαν και τρίτο θεσμικό παράδειγμα, παράγοντα τον ανέδειξαν. Θα ήταν γελίο κάποτε να ανταποδώσει αυτά που έχει πάρει από τον χώρο του, στηρίζοντας τον χώρο σε πραγματικά μια δύσκολη συγκυρία, και το απέδειξαν οι εκλογές. Και οι εκλογές στις 17 Μάη απέδειξαν πάρα πολύ. Ναι, το δούμε αυτό. Και μάλιστα στις δύο δημόσιες αυτές παρεμβάσεις που έκανα, για όσους ήταν εκεί, είδαν και ποιοι αντέδρασαν. Ποιοι ήταν αυτοί που αντέδρασαν σε αυτά που είπα. Και επίσης οι ίδιοι άνθρωποι ξέρουν και τη συμμετοχή αυτών που αντιδράσαν στις εκλογές στις 17 Μαΐου. Ξέραν τι κάναν. Λοιπόν, άρα ας μην προσπαθεί να ποινικοποιήσει ο κύριος Πετσάλικος την οποιαδήποτε διαφορετική άποψη έχει καθένας για αυτά που τεκμένονται στην κοινωνία μας και για αυτό που κατά την άποψη ο καθένας έχει τι ωφελεί στον χώρο που ανήκει ή τι δεν ωφελεί. Έπρεπε ήδη να έχει καταλάβει ότι η παρουσία του μάλλον δεν βοηθούσε. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Εγώ σας αφήνω να κάνετε αυτή την εισαγωγή που θέλετε. Θα σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Νομίζω ότι οι ερωτήσεις θα βγάλουν και άλλο. Είπε τελικά, για το μεγάλο θέμα είναι κατά πόσο, είπε ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Τον καταγγέλει ο κ. Αναστασίου. Εγώ και δεν θα πω γιατί υπάρχουν άπειρες καταγγελίες. Υπάρχουν άπειρες. Βεβαίως. Ναι. Και για τον κύριο που του είπε σκίσε το ψηφοδέλτιο. Α, ψήφισε Πασόκ, αλλά σκίσε. Ήρθε μας το κατήγγειλε μέσα στην Ομαρχιακή και παρουσία 4-5 ανθρώπων το κατήγγειλε. Ναι. Και για το επεισόδιο της κλεισούρας. Και για τα καφενεία στη Βασιλιάδα και παντού. Είναι γνωστά. Ότι έκανε τι δηλαδή, να καταλάβουμε. Το τι έλεγε. Το δεν τι θέλω έλεγε. Να πω, είναι συγγνώμη. Γνωστό. Ναι, αλλά κοιτάξτε, την κεντρική ιδέα. Αυτές οι ιστορίες. Έλεγε μην ψηφίστε Πασόκ. Μην ψηφίστε Πασόκ. Λοιπόν, ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος. Και αυτή η έντονη παρουσία του εμφανίστηκε το τελευταίο διήμερο. Όταν το τελευταίο διήμερο. Διήμερο. Ναι. Αλλά αυτό δεν θέλω να ασχοληθώ περισσότερο. Δεν θέλω να ασχοληθώ περισσότερο γιατί νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες είναι βαθιά διχαστικές και ο πρώτος που όφιλε να μην τις αναδείξει ήταν ο ίδιος ο Φίλιππος Πετσάλικος. Ως απόδειξη έμπρακτη ότι αναγνωρίζει τι του έχει προσφέρει αυτός ο χώρος. Γι' αυτό δεν θα μπω να κατανομάσω. Τις ξέρουν όλες. Όσοι μας ακούν ξέρουν και νομίζω ότι πιθανόν και εσείς να γίνατε δέκτης θέσης τηλεφωνημάτων. Πολλών καταγγελιών τηλεφωνημάτων. Του τα έβαλα τα θέματα εκείνη δηλαδή, την ώρα. Δηλαδή την ώρα που μιλούσε πρέπει να γίνατε δέκτης πολλών τηλεφωνημάτων. Το είπα και δημόσια. Και ονομαστικά. Το είπα και δημόσια. Έχουμε τηλεφωνήματα, παράπονα, καταγγελίες. Άλλοι επιβεβαιώνουν, άλλοι διαψεύδουν κτλ. Όμως ήμουν υποχρεωμένος να τα βάλω αυτά δημόσια. Τα έβαλα. Έντονη η συζήτηση χθες ήταν, την ακούσατε όλοι. Υπάρχει και στο διαδίκτυο των ΑΦΜ. Από εκεί πέρα όμως, επίσημα κρατώ αυτό που ο ίδιος διαψεύδει. Και εγώ το κρατώ, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα πολλές φορές. Ναι. Και εγώ το κρατώ αυτό που λέει, διότι το έχει ανάγκη το Πασόκ. Το έχει ανάγκη η κοινωνία της Καστοριάς για να μείνει μακριά από διχαστικές. Αλλά δυστυχώς τα γεγονότα είναι άλλα. Είναι άλλα, λέτε. Σας λέω και αξιολογώ πολιτικά το πόσο βοήθησε την ιστορία της 17. Καταρχάς, όταν ανακοίνωσε την μη έκθεσή του στο καινούργιο ψηφοδέλτιο, τη μη παρουσία του, φρόντισε ταυτόχρονα να στοχοποιήσει ανθρώπους. Και φρόντισε να τους στοχοποιήσει γιατί πιθανόν κάτι είχε στο μυαλό του. Γιατί διαφορετικά, 20 μέρες πριν τις εκλογές, δεν στοχοποιείς κανέναν. Δεν στοχοποιείς κανέναν σύντροφο. Δεν στοχοποιείς κανέναν από αυτούς που 30 χρόνια βάζαν πλάτες για να είναι αυτός εκεί που ήταν. Δεν στοχοποιείς κανέναν. Άρα κάτι έχει και θα καταλήξω στο τέλος τι κατά την άποψη μου είχε. Εκτός αν είναι και ποινικό αδίκημα να πω ποια είναι η άποψή μου. Πρώτον. Δεύτερον, στην ίδια αυτή συγκέντρωση που έλεγε ότι εγώ αποχωρώ και στο επανειδήν, τι είπε. Υποβάθμισε ο ίδιος το ψηφοδέλτιο της 6 Μάη. Το υποβάθμισε ο ίδιος και το υποβάθμισε συνειδητά, όπως συνειδητά υποβάθμισε κάθε ψηφοδέλτιο όλων των εποχών διαχρονικά στο Πασό. Όταν λέτε υποβάθμισε, τι είπε. Θα σας πω, τι είπε. Εγώ πήρα το 55% αυτών που ψήφισαν το ψηφοδέλτιο στις 6 Μάη. Ναι. Ξέχασε να τονίσει, αλλά αυτό το άφησε για να γίνει στο μυαλό όλων, γιατί αυτή η τακτική την παίζει μετά από κάθε εκλογές, υποβαθμίζοντας αυτούς τους άξιους συντρόφους που τους λέει και δώσαν μαζί τον ωραίο, τον αγώνα, τον ηθικό κτλ.
55% κύριε Παραρά, γύρω στα 1000 και ψηφοδέλτια ήταν ασταύρωτα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Άλλο 30%. 55 και 30, 85. Mm-hmm. Άντε μπορώ να σας κάνω και τα υπόλοιπα ήταν. Τα 20% φέραν οι άλλοι τρεις υποψήφοι, αξιόλογοι. Κατά τον Φίλιππ, αξιόλογοι και για μένα. Αλλά όταν λέει ότι τρεις άνθρωποι φέραν μόνο το 20%, τι νομίζει, τους αναβαθμίζει? Mm-hmm. Τους κάνει ότι είναι πάρα πολύ άξιοι με θετική παρουσία? Όχι, και θετικό πρόσωπο. Έμεσα ναι, τους αυτό. Ναι. Άρα και εδώ συγκεκριμένα τοποθετήθηκε. Γιατί ήθελε ο λαός, συνειρμικά ο κόσμος, να βγάλει τα συμπεράσματα. Ότι χωρίς Πατσάλικο δεν υπάρχει Πασόκ. Δυστυχώς η ιστορία απέδειξε ότι υπάρχει Πασόκ και πιθανόν με καλύτερη προοπτική. Άρα για ποιο άξιο ψηφοδέλτιο λέγεται? Mm-hmm. Τρίτο. Επίσης 20 μέρες, και θυμηθείτε μου, δηλαδή ας μας αξιολογήσει κάποιος που έχει την κοινή λογική, 20 μέρες είναι δυνατόν το στέλεχος της ακτινοβολίας, της θέσης που είχε μέσα στο Πασόκ, ο εκ των κολλητών του Γιωργάκη του Παπανδρέου, του Γιώργου μάλλον του Παπανδρέου, Γιώργο, ναι. Όπως ο ίδιος το λέει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις, μέχρι και τις ίδιες αντιδράσεις είχαν στις αρρώστιες. Στις αρρώστιες. Λοιπόν, μπα. Σας λέω ότι μέχρι και αυτό, στις δηλώσεις, 20 μέρες αυτό το στέλεχος, όταν έλεγε και ανακοίνωνε ότι δεν θα είναι υποψήφιος, προσπαθούσε να απαξιώσει το επόμενο ψηφοδέλτιο. Να σας θυμίσω τι απάντησε στις ραδιοφωνικές. Ποιο ψηφοδέλτιο? Το ψηφοδέλτιο της παρέας. Το ψηφοδέλτιο που προήλθε από όχι σύνομες δημοκρατικές καταστατικές διαδικασίες. Αυτά δεν τα λέει ένας άνθρωπος που θέλει να υπηρετήσει έναν χώρο που σε 20 μέρες έδινε τον κρισιμότερο αγώνα και ήταν αγώνας επιβίωσης, όπως πήγαινε να εξελιχθεί και όπως εξελίχθηκε. Και έβαζε και τεχνιέντος ερωτήματα. Γιατί οι άλλοι που προσφέρθηκαν δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο? Δεν ξέρει. Τα έβαλε και χθες αυτά δεν τα ξέρει. Θέματα. Ναι. Και αν δεν ήξερε, δεν τους ρώτησε. Και αν δεν τους ρώτησε όταν στις 6 την ημέρα, τελευταία μέρα της κατάθεσης των ψηφοδελτίων, δεν ήξερε και στις 6 ώρα, όταν πραγματικά υπήρχε το σημείο 0, δεν ήξερε γιατί, παραδείγματος χάρη, η κυρία Ντίνα δεν δεχόταν να ήταν στο ψηφοδέλτιο? Διότι όταν εγώ ανέβαινα στις 6 και 5 στα γραφεία του Πασόκ, γιατί πραγματικά βρισκότανε σε ώρα 0 το ψηφοδέλτιο του Πασόκ, ναι, η κυρία Ντίνα μαζί με τον μπαμπά της κατέβαινε από το γραφείο του Πετσάλικου. Δεν ήξερε στις 6 ώρα γιατί η κυρία Ντίνα ήταν? Διότι κατά τα άλλα είχε πολύ καλή πληροφόρηση από τα κεντρικά του Πασόκ. Ναι. Γιατί ξεχνάει όταν ζητήθηκαν οι υποψηφιότητες αυτές? Γιατί ξεχνάει το βασικότερο? Η πρώτη και βασική προϋπόθεση που έθεσαν τα κεντρικά του Πασόκ, το Εθνικό Συμβούλιο, του οποίου ήταν και μέλος, η ηγετική ομάδα του Πασόκ που ήταν και μέλος, εκτός αν πρόεδρος της Βουλής, γιατί πρόεδρος ήταν ακόμη, δεν ήταν ηγετικό μέλος, ή αν δεν θεωρούσε, επειδή έφυγε ο αρχηγός, ο Γιώργος Καλά, ξέρετε όμως ότι με το που έφυγε πρώτη, ο Γιώργος, κάποιες πόρτες του κλείσανε, έτσι. Και γι' αυτό βρέθηκε απέναντι. Του κλείσανε, λογικό δεν είναι? Σας λέω χαρακτηριστικά. Είχε καλή πληροφόρηση. Ναι. Μία προϋπόθεση είχε βάλει. Ο ίδιος? Όχι. Ποιος? Το κεντρικό Πασόκ. Ναι. Ότι όσοι θέλανε, ναι, να είναι υποψήφοι, ναι, μηδενός εξαιρουμένου και των υποψηφίων του προηγούμενου ψηφοδελτίου, ένας όρος υπήρχε. Ότι δεν θα βάλουν καμία προϋπόθεση σε ποια θέση και πώς θα καταρτιστεί το ψηφοδέλτιο. Ο μόνος όρος να είναι δεκτική. Ότι μπαίνετε μέσα. Μπαίνετε μέσα. Ναι. Αποτέλεσμα, ενώ μπαίνανε κάποιοι, ναι, και δεν θα απαντήσω εγώ, ναι, καθένας από αυτούς, μάλιστα, που τους στοχοποιεί και αυτούς ο Φίλιππος. Λέτε ότι το οργανωτικό του Πασόκ έβαλε έναν όρο, ότι όσοι δεν θέλετε να είστε υποψήφοι, θα δηλώσετε το όνομα, όρο, αλλά μπορεί να είστε τέταρτη ή πρώτη, ή τρίτη ή δεύτερη. Λοιπόν, χωρίς κανέναν όρο. Ναι. Τελικά όλοι, μα όλοι, ναι, θέλανε, ναι, από ό,τι φαίνεται, και το πρέπει να το να ήταν στην πρώτη θέση. Να ήταν στην πρώτη θέση. Κάποια δε. Ναι. Να μην πω, μέχρι και στις 10:30, γιατί κάποιοι δεν είχαν πληροφόρηση αν έχει ψηφοδέλτιο του Πασόκ, κάναν παρεμβάσεις με κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ στα κεντρικά, να μεσολαβήσει γενναάρη αυτόν τον όρο που έβαζε κάποιος ή κάποια υποψήφια. Δεν το κατάλαβα. Λέτε ότι κάποιος έκανε παρέμβαση για να φύγει μέχρι αυτό το... Όχι, μέχρι στις 10 η ώρα, ναι, κάποιος,
ή κάποια έκανε παρέμβαση στα κεντρικά για να ξανατοποθετηθεί, να άρει αυτόν τον όρο που έβαζε ο συγκεκριμένος. Η παρέμβαση έγινε από κάποιον ή από κάποια? Δεν θέλω να είμαι πολύ σίγουρο. Γιατί μαθαίνω ότι είναι γιατί θεωρώ τέλος πάντων. Θεωρώ ότι. Έχω μια πληροφόρηση. Έχουμε υποχρέωση. Με στόχο τι, κύριε Μαλέ, αυτή η παρέμβαση? Να προσφέρει τις καλές τις υπηρεσίες. Για να μπει κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένο. Γιατί δυστυχώς μετά τις 6.30 είχαμε επιβάλει συγγεία σειρμάτων. Ωραία, ναι. Με λίγα λόγια, για να καταλάβω κάτι. Ο κύριος Πετσάνλικος, σε ό,τι έχει σχέση με τη συγκρότηση ψηφοδελτίου για τις τελευταίες εκλογές, λέτε ευθέως ήταν απέναντι, είχε ενημέρωση. Εγώ δεν λέω. Αλλά τι. Εγώ αναφέρω 5 ενέργειες που μπορεί, αν μπορεί να τις τοποθετήσεις αυτές τις ενέργειες, δηλαδή ότι βοηθούσαν θετικά στο καινούργιο ψηφοδέλτιο, όταν το λες το ψηφοδέλτιο της παρέας, ποια διαδικασία, γιατί δεν βάλαν τους άξιους, τους οποίους τους είχε απαξιώσει ο ίδιος. Τους είχε απαξιώσει και το κάνει μονίμως. Ή τώρα μην αναφερθώ στον κύριο Ζήση. Να μην αναφερθώ κυριολεκτικά, για να μην του θυμίσω τι μας έλεγε για τους συγγενείς που έχει στο Τυχιό. Τι εννοείται, τι σας έλεγε? Ο ίδιος, καλέστε να σας τα πει. Ή όταν έκλαιγε στη συγκέντρωση του Φίλιππα του Μπετσάλου και έλεγε: Φίλε πρόεδρε, και εγώ δεν θα είμαι υποψήφιο. Ναι, και ξαφνικά. Το βράδυ εκείνο παρετήθηκε. Ναι, παρετήθηκε. Ναι. Ξαφνικά μετά τις αντιδράσεις του κυρίου Πετσάλη που θυμήθηκε να βάλει και αυτό ζητήματα. Ότι έπρεπε να είναι η κυρία Ντίνα, έπρεπε να είναι. Για το θέμα του συγγενικού, από ότι έχω μια πληροφόρηση, δεν ξέρω τώρα αν δεν θέλετε να το πείτε, αλλά μου έχουν πει ότι ζητήθηκε από τον κύριο Ζήση, από τη μεριά Πετσάνλικου, συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Ζήση, του Θόδωρο Ζήση, να ψηφίσουν Πετσάνλικο παρότι είναι συγγενής του Ζήση. Αυτό ρωτήσω τον κύριο Ζήση. Ναι, μάλιστα. Εγώ απλώς θυμίζω στον κύριο Ζήση, γιατί ήταν λαλίστατος για το πώς συγκροτήθηκε το ψηφοδέλτιο, αλλά ξεχνούσε να πει τις βασικές αρχές τι όρο έβαλε και τι δημόσια είπε. Τι έβαλε όρο ο κύριο Ζήση για να είναι πρώτος? Ενώ είχε παραιτηθεί κλαίγοντας μαζί με τον Φίλιππα του Πετσάνλικου στην αποχώρησή του. Που ήταν συγκινημένος. Ήταν παρασυγκινημένος. Ξαφνικά ξέχασε τι μας έλεγε στα γραφεία της Νομαρχιακής 20 μέρες του προεκλογικού αγώνα. Και ξαφνικά θυμήθηκε την επόμενη να τρέχει στον κάθε ραδιοφωνικό σταθμό να λέει πόσο κακές ήταν οι διαδικασίες επιλογής. Ναι, μάλιστα. Προχωράμε. Προχωράμε. Ναι. Λες και δεν ξέρει κανένα στην Καστοριά πώς γινόταν τα ψηφοδέλτια τις άλλες εποχές. Έβαλα θέμα χθες τον κύριο Πετσάνικο για τα ψηφοδέλτια, ότι κατηγορήθηκε πάρα πολλές φορές. Μάλιστα, του έβαλα θέμα για το αν έχει σχέση με την κυρία Ντίνα σε ό,τι έχει σχέση με τον αδελφό της κτλ. Αυτό είναι γνωστό, κύριε. Εντάξει, είπε όμως αυτά τα διέψευδε τα περισσότερα. Γνωστό είναι, δεν πειράζει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, δηλαδή. Την αλήθεια να λέμε. Πώς δεν είναι κακό. Και τελικά, για να κλείσω ένα, το πόσο βοήθησε ο Πετσάνικο. Ας μας πει, αυτούς που διόρισε τη Βουλή τους έφερε να ψηφίσουν. Αυτούς που διόρισε στη Βουλή, αν τους έφερε. Ναι. Και τους διόρισε, γιατί του έδωσε τη δύναμη του Πασόκ. Ναι. Τους διόρισε ο πρόεδρος της Βουλής, έχοντας αντλήσει τη δύναμη από τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Αυτούς τους ανέβασε να ψηφίσουν. Ή τους πολιτικούς του φίλους, προεξάρχοντος ενός φίλου από το Άργος, για μην το θυμίσω. Τα πούμε τα ονόματα, γιατί να κρυβόμαστε, πρέπει. Το ξέρει όλος ο κόσμος, κύριε Παρά. Για τον Θεόδωρο, λέτε. Για τον Θεόδωρο, λέω. Μάλιστα. Και να μην του θυμίσω περιοχές, Ανθυρό, το τι έκανε. Βράχο και τα λοιπά. Και Βράχο. Να μην του θυμίσω. Ναι, θέλετε και κάτι άλλο. Ανέφερε όμως ένα παράδειγμα χθες για την Πεντάβρυσο. Λέει ότι όταν ήμουν εγώ υποψήφιος πήρα 20-30, όταν ήταν ο Θωμάς πήρε 120. Ναι, λογικό είναι. Στο χωριό του καθένα θα πάει και καλύτερα. Και στο χωριό μου λέει λογικό είναι. Τα φύγω εγώ να μην ψηφίσω. Δηλαδή μετά από 30 χρόνια πολιτικής παρουσίας τόσο σημαντικής, δεν μπορούσε να πείσει 10 πολιτικούς του φίλους, 10 χωριανούς. Ναι, έχει πει όμως ότι δεν μπορώ να πιέσω και δεν έχω απειλήσει ποτέ. Για ποιον θα πίεζε, κύριε Παραρά? Δεν μπορώ να πιέσω. Με συγχωρείτε, για ποιον θα πίεζε? Όχι, θα πίεζε για τον γείτονα. Θα πίεζε. Ναι. Θα πίεζε με την πίεση, με την καλή την. Α, γιατί έχει πει ότι δεν έχει πιέσει ποτέ λοιπόν, κανέναν. Θα πίεζε. Αφήστε τώρα αν έχει πιέσει ή δεν έχει πιέσει. Ας μας το πει ο Ζήσης ο Θόδωρος. Θα πίεζε ή θα προσπαθούσε να πείσει. Και δεν μπορούσε κανένα τον τέλει. Παρουσία σας όταν κάνατε ένα διπορικό στο Μαύροβο. Παρουσία σας. Σας έλεγε. Τι σας έλεγε? Γιατί είχα μια τηλεφωνική επαφή εκείνη την ώρα για άλλο ζήτημα. Ο Τέλης ήταν δίπλα και σας έλεγε τι σας έλεγε. Ότι ΣΥΡΙΖΑ και. Ήταν πικραμένη. Λοιπόν, άρα εγώ δεν λέω τίποτε που δεν αποδεικνύεται. Σας λέω ότι είναι δυνατόν. Αυτή είναι η βοήθεια. Αυτή είναι η βοήθεια ενός ανθρώπου που έγινε τρίτος θεσμικός παράγοντας σε έναν χώρο
που πραγματικά έχει έρθει στη θέση ο κύριος Πετσάλικος όλων αυτών που τόσα χρόνια τον ψήφισαν. Να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εσείς είχατε μια άποψη, εσείς ο κύριος Αναστασίου κτλ. Ότι... Εγώ απαντώ για μένα. Εντάξει, Okay. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Εσείς είχατε μια άποψη γιατί χάθηκαν οι εκλογές 6 Μαΐου, ότι ο Πετσάνικος δεν πρέπει να είναι, δεν κάνει καλό πια στο κόμμα, έτσι μειώνεται από δημόσια. Τι τον θέλατε να βοηθήσει μετά, αφού δεν είναι άτομο το οποίο κάνει καλό. Κοιτάξτε, ήταν υποχρεωμένος και να ερμηνεύσει. Λέω κάποιος που δεν κάνει καλό στο ψηφοδέλτιο. Κοιτάξτε, τον αλλάζει ο κόσμος, δεν τον ψηφίζει ο κόσμος και μετά έχει απέτηση να σε στηρίξει. Αυτό βεβαίως. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή απεμπολή. Όχι, αλλά λέω. Ο κύριος Πετσάνης αμφιβολεί την παρουσία του. Αν πολιτικά είναι τελειωμένος ή κάνει κακό, τι τον θέλεις μετά να σε βοηθάει. Δηλαδή, μη σου κάνει κακό παραπάνω. Ας το έκανε. Αλλά ας έδινε την παρουσία του. Ας βοηθούσε, λέει. Ας βοηθούσε. Ναι. Και όχι να υπονομεύει με τις συγκεκριμένα πράγματα. Αν αυτά μου πει ο ίδιος, έχει το θάρρος, αυτές τις 5 κινήσεις που κατονόμασα δεν υπονομεύουν το ΠΑΣΟΚ και το ψηφοδέλτιο το νέο, θα το αποδεχτώ και θα πω: έχεις δίκιο, Φίλιππε. Κάνε μία από τις ενέργειές σου. Το ότι δεν μπόρεσες να φέρεις αυτούς που διόρισες να ψηφίσουν είναι το μεγάλο ενδιαφέρον που είχες, αν θα πάει καλά. Διόρισε, τελικά, τι είναι αυτοί όλοι που διόρισε, τόσοι πολλοί είναι δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν τους έφερε αυτούς, τι. Τους είχε φέρει 6 Μαΐου αυτούς. Α, ήρθαν όλοι αυτοί, ψήφισαν. Βεβαίως. Άρα λοιπόν αυτοί δεν ξαναήρθαν. Κάποιοι από αυτούς δεν ξαναήρθαν. Κάποιοι ήρθαν εδώ. Εντάξει, με λίγα λόγια. Δεν λέω τι ψήφισαν αυτοί. Ναι. Λέω. Αλλά θέλετε, επειδή αρέσκεται να παίζει με τα νούμερα ο κύριος Πετσάνικος. Ναι. Ο κύριος Πετσάνικος ξέρει πολύ καλά ότι οι αριθμοί ναι, λένε την αλήθεια, αλλά ανάλογα από ποια πλευρά θα την πεις. Ας δει και λίγο το πώς πήγε το ΠΑΣΟΚ, πώς πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή. Η Αυγή τι σχέση έχει με τον Πετσάνικο? Είναι ένα από τα στελέχη του γραφείου του. Α, ο Παύλος. Ο Παύλος. Ας δει λίγο. Γιατί άμα κάνω τέτοιες συγκρίσεις. Και είναι ανοιχτές και κάνετε τις δηλαδή, κάτι. Δηλαδή, εσείς λέτε τώρα, δηλαδή, τι να πιάσουμε? Να πιάσουμε μέρη από το αρέσκεται γραφείο. Αρέσκεται. Σε όλα τα σημεία αυτά λέτε το ΠΑΣΟΚ είχε πτώσει, όπου υπήρχαν άνθρωποι του έτσι. Πραγματικά μπορείτε να κάνετε, εγώ δεν λέω τίποτε. Τα νούμερα. Πώς δεν λέτε, αφού τα νούμερα λένε. Ναι. Να τα λέμε όμως πρέπει, έτσι δεν είναι? Εγώ τα λέω. Εγώ σας λέω ότι όπου πραγματικά. Αν αισθάνεστε ότι λέτε αλήθεια, κοιτάξτε, έτσι να τα λέτε. Βεβαίως. Εγώ σας λέω κάτι πιο απλό. Πάρτε, αναλύστε χωριό προς χωριό που το ΠΑΣΟΚ διατήρησε τις δυνάμεις του ενώ έπρεπε να τις είχε αυξήσει. Και άμα θέλετε σε χωριό να σας πούμε και ποια άτομα, γιατί πραγματικά κάναμε. Καλά, τόσο πολύ τα ελέγχετε όλα εσείς. Πραγματικά σε κάθε χωριό είχαμε άποψη τι γίνεται. Λοιπόν, και κοιτάξτε πώς είναι δυνατόν, δηλαδή παραδείγματος χάρη στο κοντινό χωριό την Τζάκωνη, ακόμη και στο Χιλιόντρο που να ζεις, να το ΠΑΣΟΚ να μην έχει φθορά και ξαφνικά στην Αυγή είχε φθορά. Άρα ας μην βάζει τέτοια ζητήματα. Εγώ μπορώ να κάνω και άλλους τέτοιους, γιατί είναι ελάχιστες οι περιοχές που δεν πήγε το ΠΑΣΟΚ καλά στην Καστοριά στις εκλογές της 17 του μήνα. Και μπορούμε να κάνουμε ανάλυση. Άρα λοιπόν ας μην θέλει να κάνει τις αναλύσεις και αν τις βλέπει από την πλευρά που βλέπει. Και αν στο Μαύροβο, την ιδιαίτερη του πατρίδα, μετά από 17 χρόνια δεν μπόρεσε, μετά από 30 χρόνια δεν μπόρεσε να φέρει και 5 φίλους, πολιτικούς του φίλους, χωριανούς του, να ξαναψηφίσουν ΠΑΣΟΚ την πρώτη φορά που δεν ήταν υποψήφιος, νομίζω ότι ήταν λάθος. Θέλετε και κάτι άλλο για να δείτε πόσο βοήθησε το ΠΑΣΟΚ? Τόνισε κατά κόρον τη διαδικασία, τη διοντολογία, την ηθική, την τόνισε για το ψηφοδέλτιο το καινούριο της 17 Μάη και σε ένα κορυφαίο 17 Ιουνίου 17 Ιουνίου στις 17 του Ιούνιου και σε ένα κορυφαίο που έλεγε ήταν μα είναι ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρό. Ναι. Ξέχασε να μας πει ότι πρωτοεξελέγει αυτός βουλευτής χωρίς σταυρό και ξέχασε να μας πει ότι εκείνες τις εποχές που στο ΠΑΣΟΚ υπήρχαν και διαδικασίες και τις στηρούσαν με θρησκευτική ευλάβεια, ίσως ο μοναδικός νομός που δεν τηρήθηκε αυτή η ιστορία ήταν ο νομός Καστοριάς. Και ενώ δεν τον είχε προτείνει το 85 η οργανωμένη βάση του ΠΑΣΟΚ στην Καστοριά, καταστατικά οι τοπικές, η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ δεν τον είχε προτείνει. Είχε προτείνει τον κύριο Δόικο. Όχι μόνο ο κύριος Δόικος δεν ήταν στα ψηφοδέλτια, αλλά έχει εξαφανιστεί. Και ό του θαύματος, ο κύριος Πετσάλικος, που ξαφνικά από το 81 και μετά διατηρεί κυβερνητικές θέσεις, έρχεται πρώτος και είναι χωρίς σταυρό. Άρα ας μην έχει επιλεκτική μνήμη να θυμάται πότε είναι με σταυρό και πότε είναι χωρίς σταυρό. Και το μένο 85 το ΠΑΣΟΚ πετούσε
και ήταν δεδομένη η ιστορία, και ήταν δεδομένη η ιστορία ότι θα βγει βουλευτής και καπάρος στη θέση, σε αυτή τη διαδικασία της 17 Ιούνιου τίποτε δεν ήταν δεδομένο, mm-hmm. όλα ήταν σε βάρος του Πασό και απεδείχθησε όλη την Ελλάδα πριν ελαχίσει των περιπτώσεων. Mm-hmm. Είναι η Καστοριά που πήγε καλά. Και ίσως αυτό που λέει ο κύριος Πετσάλικος ήταν ο μοναδικός τόπος που άλλαξε το ψηφοδέλτιο. Ίσως αυτό που έκανε το Πασόκ στην Καστοριά πρέπει να το έχει κάνει σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος. Έπρεπε το Πασόκ το ίδιο, και αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα το κάνει, να κλείσει τις ιστορίες με ό,τι αυτό λεγόταν, με ό,τι αυτό είχε αναφορά στο σύστημα Πασόκ. Απέδειξε ότι εδώ που το Πασόκ τόλμησε, πήγε πολύ καλύτερα. Το ποσοστό ανέβηκε, ναι. Βεβαίως. Πάντως ο ίδιος δεν τον ίδιο τον ρωτούσε για το ποσοστό του της 17ης, αν δίνει συγχαρητήρια, αν είναι ικανοποιημένος, δεν τον έβλεπα με ευκολία να λέει ότι είμαι ικανοποιημένος. Μα δεν είναι, δεν είναι, ποτέ δεν θα πει. Πάντα αρεσκόταν να λέει εγώ πήρα το 80% αυτών που ψήφισαν Πασόκ, ναι. Έτσι, mm-hmm. λέγοντας πόσο άξιο ψηφοδέλτιο είχε. Mm-hmm. Σε εσάς έχουν πει, στελέχη φίλοι του, mm-hmm. ότι χωρίς το Μπετσάλικο το Πασόκ θα ήταν στο 6%. Mm-hmm. Και μάλιστα σε συζητήσεις που κάναμε, ναι. Όχι στον αέρα, αλλά ναι. στα πηγαδάκια, mm-hmm. πριν μετά το Πασόκ. Μας το λέγατε. Mm-hmm. Μάλιστα. Έτσι. Το διαψεύδει και αυτό, έτσι. Παρότι όλα τα διαψεύδια αυτά, τα οποία μα σας λέω, υποθεί, ναι. δεν έχει διαψεύσει τον κύριο Δόικο, γιατί τον έχει καταγγείλει τώρα τελευταία ο κύριος Δόικος, ότι τότε... Ας το διαψεύσει και αυτό. Τότε με την πρώτη φορά που βγήκε βουλευτής χωρίς σταυρό, mm-hmm. ναι, αυτό δεν τον είχε προτείνει ναι. καμία διαδικασία. Οι διαδικασίες έλεγαν Δόικος. Τώρα θα πει κάποιος τώρα που μας ακούει και τα λοιπά, τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα με όλα αυτά τα οποία έγιναν ή δεν έγιναν και ποιο είναι το τελικό συμπέρασμα. Το θέμα φυσικά έχει ανοίξει, γιατί εννοείται ότι γίνεται μια αποτίμηση. Τώρα δεν ξέρω, θα κάνετε μια κομματική εκδήλωση όπου θα είστε εσείς, ο Αναστασίου, ο Πετσάνικος, για να τα κουβεντιάσετε όλα αυτά. Γιατί αυτό είπε ο Πετσάνικος, ότι εγώ θα σας τα πω εκεί μέσα όλα. Πότε τα είπε. Και πότε δεν ξέρω, αυτό λέω. Θα γίνει κάτι τέτοιο τώρα ή το συνηθίζετε στο κόμμα σας να κάνετε αποτιμήσεις τέτοιες. Γινόταν κάποτε. Θα κάνετε τώρα. Υπάρχει λόγος. Εκείνο, θα σας πω. Εκτός και αν δεν θέλετε τη face to face. Εκείνο καθόλου. Όχι. Εγώ όπως απεδείχθηκε και χθες την ήθελα του face to ναι, face. Αλλά δεν ήθελε ο ίδιος. Δεν ήθελε ο ίδιος. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω είναι πλέον να ηρεμήσει ο κόσμος. Mm-hmm. Το Πασόκ έχει ανάγκη την ηρεμία. Mm-hmm. Το Πασόκ έχει ανάγκη την καταξίωση. Να τα δούμε σε λίγο, γιατί θέλω να σας κάνω ερωτήματα. Γιατί ο κύριος Πετσάνικος χθες μίλησε για πολιτικό ήθος, ποιότητα ανθρώπων, πολιτική παιδεία κτλ. Να πάμε να ακούσουμε χορηγούς, να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας ζωντανά εδώ από τον Α με τον Γιώργο Μαλέα. Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26955 για να επικοινωνείτε μαζί μας. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Γιώργο Μαλέα από την μεριά του Πασόκ και νομίζω ότι όλες αυτές τις μέρες, κύριε Μαλέα, ακούγονται πράγματα τα οποία εντάξει δεν είχαν υποθεί, αλλά το σίγουρο είναι ότι... Πραγματικά δεν ήθελα να τα πω. Συγγνώμη, τι είπατε? Και δεν ήθελα να τα πω. Δεν θέλατε να τα πείτε. Αλλά γιατί έχω μια διαφορετική άποψη. Λέει όμως ο κύριος Πετσάνικος, και αυτά πρέπει να τα δούμε λίγο. Λέει ότι και για εσάς και για τον Θωμά τον Αναστασίου, ότι η πολιτική παιδεία, το ένα, το άλλο, η διαφορετική ποιότητα ανθρώπων. Ναι. Τα είπε χθες αυτά δημόσια, ναι, 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 έτσι τα ακούσατε. Ναι. Είναι γεγονός. Δεν έχουμε την ίδια πολιτική παιδεία. Και εγώ προσωπικά χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν έχω την ίδια πολιτική παιδεία με τον Φίλιππα τον Πετσάνικο. Mm-hmm. Ξέρετε κάτι, εγώ στην μέχρι τώρα παρουσία μου είμαι θειασότης του διαλόγου, της αντιπαράθεσης και του σεβασμού κάθε άποψη και της διαφορετικότητας και διαφορετικής θέσης, mm-hmm. που θεωρώ ότι είναι βασικές αρχές της δημοκρατίας, σε αντίθεση με τον Φίλιππα τον Πετσάλικο, που εδώ και χρόνια προτιμά τους μεγάλους μονολόγους, προσπαθώντας να πείσει τη μικρή μας κοινωνία ότι είναι αυτός ο μοναδικός κομιστής της αλήθειας. Mm-hmm. Συνεπώς δεν έχουμε την ίδια πολιτική παιδεία. Και χαίρομαι που δεν την έχει. Διότι αν είχαμε την ίδια πολιτική παιδεία θα είχαμε και μια διαφορετική, θα είχα και εγώ μια διαφορετική πορεία. Δεν του χρωστώ και μας χρωστάει. Μου χρωστάει. Δεν του χρωστάει ο ψηφοφόρος του Πασόκ. Αυτός χρωστάει. Κανένας δεν του χρωστάει τίποτε. Αλλά αυτός έστω και τώρα πρέπει να καταλάβει ότι χρωστάει.
χρωστάει σε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους ψηφοφόρους που του ανανέδειξαν τρίτο θεσμικό παράγοντα. Αυτά πρέπει να τα καταλάβει. Και αν δεν τα καταλάβει, θα κάνει κακό και στην ιστεροφημία του και στην παρουσία του και στη διαχρονική παρουσία του στον νομό. Mm-hmm. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβει ότι χρωστάει σε αυτή την κοινωνία τη μικρή της Καστοριάς, χρωστάει στους ανώνυμους πασόκους ψηφοφόρους και στους επώνυμους. Εγώ είχα την ευτυχία να είμαι ένας επώνυμος πασόκος. Αλλά ποτέ διαχρονικά όταν μπορεί να διαφωνούσα. Χρωστάει, τι χρωστάει. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει ότι εγώ δεν χρωστάω, δεν απολογούμε σε κανέναν, απολογούμε μόνο στους πολίτες. Απολογείται, απολογείται σε αυτούς που τον στείλανε και που τον στείλανε. Που τον στείλανε εκεί. Αλλά δυστυχώς δεν ένιωθε ποτέ την ανάγκη να απολογηθεί σε αυτούς. Λέει όμως ότι σε αυτούς μόνο απολογείται και σε κανέναν. Δεν τον είδα ποτέ να απολογείται. Mm-hmm. Δεν τον είδα παραδείγματος χάρη να απολογείται μετεκλογικά όταν μιλούσε για τα μεγάλα σκάνδαλα, δε στην αποναρκοθέτηση. Τι έκανε. Έφερε καμιά ερώτηση στη Βουλή. Τα ανέδειξε. Ποια τα προεκλογικά. Όχι, και μετεκλογικά για να πάει ο κάθε κατεργάρη στον πάγκο του. Ναι. Για να πάει ο κάθε κατεργάρη στον πάγκο του, ξέχασε. Ξέχασε τα πάντα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, καλά θα κάνει να συνειδητοποιήσει ότι μας χρωστάει και δεν του χρωστάμε. Και το εννοώ. Mm-hmm. Κάποιοι πολιτικοί του φίλοι μπορεί να του χρωστάνε. Εμείς, εγώ προσωπικά δεν του χρωστώ τίποτε. Και νιώθω και ευτυχής. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, αλλά δεν ξέρω αν ήσασταν ψηφοφόρος του, αλλά εσείς μπορεί να ψηφίσετε Πασόκ. Τι να σας θυμίσω τώρα, να θυμηθώ ότι κατεβαίνοντας στα δύσκολα χρόνια 89-93 και τον κουβαλούσαμε. Τα Κορέστια. Ναι, τα έκανε και τον οδηγό του όταν ήμουν τότε στην Ομαρχία εκεί. Α, ναι. Όταν τόλμησα να του πω ότι εγώ δεν σε ψηφίζω. Ναι. Και τρελάθηκε. Τι τρελάθηκε δηλαδή. Δηλαδή τι τον... Τέλος πάντων, αυτός είπε ότι ένα όταν... λεπτό. Έχει πει ότι δεν τα βάζουμε με πολίτες που δεν μας ψηφίζουν. Δεν κακίζουμε, δεν τους κακίζουμε. Μας ακούν και ξέρει ο κόσμος. Μαζί αυτά κατεβαίναμε έχει ένα βράδυ από τα Κορέστη. Και του είπατε ότι δεν τον ψηφίζετε. Βέβαια, ήμουν μέλος της Ομαρχιακής και λέω να ψηφίσουμε κι εμείς. Τι θα γίνει. Και τι, εκνευρίστηκε. Τέλος πάντων. Τέλος. Αλλά σας λέω και μόνο το πώς αντιμετώπιζε τους υποψηφίους του την επόμενη μέρα όταν έλεγε ότι εγώ πήρα το 80%. Και ανέλυε και σε αριθμούς πόσοι είναι. Λοιπόν, τι σήμαινε. Ότι σεβόταν τον αγώνα που δίνανε τους άλλους. Εννοείται ότι αυτό με αλαζονία το έλεγε ως απόλυτη κυριαρχία ή απόλυτη επιβεβαίωση. Βεβαίως ότι δεν υπάρχει Πασόκ χωρίς τον. Δεν υπάρχει Πασόκ. Αλλά δυστυχώς στις 17 του Ιούνιου απεδείχθη ότι και Πασόκ υπάρχει, ναι, και θα υπάρχει. Και τελικά πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι όταν ο λαός αποφασίζει, φασίζει. Λέτε ότι αυτό το στοιχίζει τώρα, δηλαδή το ότι 17 του μηνός χωρίς αυτόν το Πασόκ διατηρήθηκε και δεν ανέβασε ξέρω, τις δεν δυνάμεις. Ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Θα σας πω όμως, θα σας πω τι έλεγε ένας αρχαίος, ο Αγάθων. Έλεγε ότι ο κάθε άρχοντας, ο κάθε άνθρωπος που ασκεί εξουσία πρέπει να έχει κατά νου τρία πράγματα. Πρώτον, ότι ηγείται ανθρώπων. Αυτό είναι το πρώτο βασικό συστατικό. Δεύτερο, ότι πρέπει να κυβερνά σύμφωνα με τους νόμους και τις λαϊκές απαιτήσεις. Και τρίτο, ότι δεν θα κυβερνά για πάντα. Αυτός στα τελευταία χρόνια μάλλον ξέχασε και τα τρία. Πρώτον, με τα χαράτσια που ο ίδιος. Αυτά είναι τα τραγικά της ιστορίας. Ναι, αλλά αυτά είναι που ενδιαφέρουν πολλούς. Λοιπόν, όταν πετρέλια, ο ίδιος κάποιον από τα χαράτσια ήταν βασικός εισηγητής. Σε κάποιο τότε ξέχασε ότι κυβερνά ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένες περιορισμένες. Σε ποιο χαράτσι ήταν εισηγητής? Μήπως εννοείται για αυτό που μπήκε στον ΟΑΕ, στο ΤΕΒΕ, ένα ποσοστό αλληλεγγύης για ενέργους, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Για πολλά. Λοιπόν, α, ήταν εισηγητής. Λοιπόν, ήταν εισηγητής, έχει γραφεί σε αθηναϊκές εφημερίδες που τις επικαλείται, στο Έθνος κτλ. Και, δεν έχει διαψευστεί. Άλλωστε και εμείς ξέραμε και εδώ. Δηλαδή ο Πετσάνικος εισηγήθηκε μερικά από αυτά τα οποία δυσβάστακτα. Και το ωραίο, ξέρετε ποιο ήταν. Φόρους, ναι. Ξέρετε ποιο ήταν. Που πληρώνουμε σήμερα. Ότι εμείς και στις 17 του Ιούνιου παλεύαμε να πούμε ότι ήταν μια αναγκαιότητα αυτό, γιατί δεν πήγαινε άλλο. Ο κύριος Πετσάνικος έκανε υψηλή κριτική στο ψηφοδέλτιο. Γιατί δεν του άρεσε. Επίσης, ξέχασε, και αυτό είναι το βασικότερο, ότι δεν θα κυβερνά και δεν θα έχει εξουσία για πάντα. Πώς το ξέχασε αυτό, τι εννοείται? Είπαμε,
Αυτά που είπε ο Αγάθων ο αρχαίος. Ναι, τι ξέχασε. Και βιολογικά μόνο δεν ξέχνα. Τρία βασικά πράγματα πρέπει να έχουν, λέει, οι άρχοντες που κυβερνάνε. Ένα κοινό σημείο έχουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό ότι κάποια στιγμή έρχεται το τέλος. Λοιπόν, το τέλος, όχι το βιολογικό. Και το βιολογικό. Και το πολιτικό, δεν κατάλαβα. Το να άρχισε, το να εξουσιάσει. Ναι, εντάξει. Δεν το κατάλαβε αυτό, λέτε. Πιθανόν αν το είχε καταλάβει. Τώρα δεν το κατάλαβε όμως. Δεν ξέρω. Εάν το είχε καταλάβει, πιθανόν στις 6 Μάη να μην ήταν στο ψηφοδέλτιο και να έχει προσφέρει και για την ιστεροφημία του. Και για διαχρονικά για την παρουσία του και να έχει καταστήσει πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων στο Πασόκ και να βοηθούσε το Πασόκ και να αδίκησε την παρουσία του. Την ίδια την παρουσία και την αδίκησε αυτός. Δεν τον αδίκησε κανένας λαός, καμιά κοινωνία, κανένας Μαλέας, κανένας Αναστασίου, κανένας Γκοτσιόπουλος με ό,τι αυτά λέει. Έτσι. Πάντως, χθες όταν αναφερθήκαμε σε κάποια από τα οικονομικά ζητήματα, δηλαδή σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με τις μισθοδοσίες των βουλευτών κτλ., λέει δεν πρέπει να το βλέπουμε βιοποριστικά, δεν γίναμε ποτέ πλούσιοι κτλ. Του ανέφερα φυσικά ότι μα στην Ελλάδα οι πολιτικοί μόνο γίναν πλούσιοι και μερικοί από αυτούς είναι και στη φυλακή, έστω λίγοι, οι άλλοι τους καταζητούν, τους ψάχνουν κτλ. Με σκάνδαλα. Λέει, εγώ ποτέ. Εγώ μάλιστα, λέει, ποτέ δεν ήμουν, και το είπε δύο φορές και μου έκανε εντύπωση, εγώ ποτέ δεν ήμουν, λέει, σε καμία ομάδα Τσοχατζόπουλου. Το είπε δύο φορές αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Επειδή εγώ ποτέ δεν ήμουν και σε καμιά ομάδα του Χατζόπουλου. Ναι, δεν το είπε για εσάς αυτό. Απλά το ανέφερε. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί. Είμαστε πολύ μικρή κοινωνία. Και ποιον εννοεί. Είμαστε πολύ μικρή κοινωνία. Πάντως το σίγουρο είναι ότι συμμετείχε. Και καλά κάνει και λέει τέτοιες αναφορές για να τις συνδυάσετε όταν ήταν υποκατάρτιση τα ψηφοδέλτια του τι βγήκε για συγκεκριμένο σύντροφο εδώ στην Καστοριά σε διάφορα μπλοκ. Καλό είναι να τα θυμόμαστε. Για την υπόθεση Τσοχατζόπου και τη σχέση που είχε κάποιο, λέτε. Καλό είναι να τα θυμόμαστε. Σχέσεις όμως, η σχέση που έχει κάποιο. Μα δεν ποινικοποιείται τώρα. Είναι να τρελαθούμε. Δηλαδή. Και αυτό το συνδυάζεται ότι από εκεί εκπορεύονταν ενδεχομένως. Μα δεν, εγώ δεν είπα τίποτε. Μόνο τα λέει. Δηλαδή υπήρχε λόγο να αναφερθεί σε συντρόφου του που στο κάτω-κάτω τον βοήθησαν για να γίνει αυτός που ήταν. Ήταν ανάγκη να αφήνει αιχμές γιατί ξέρει τίποτε παραπάνω που δεν το ξέρουμε εμείς. Όχι, και αν ξέρει κιόλας εισαγγελέα, δικαιοσύνη. Ναι. Τέλος πάντων, εδώ ξέχασε να πάει για την απονορκοθέτηση του γράμμου. Δεν τη συνέχισε την υπόθεση αυτή ποτέ, λέτε, έτσι. Παρότι. Μα βρήκε κανένα αποτέλεσμα. 2,5 χρόνια ήταν το Πασόκ. Δεν τη συνέχισε ποτέ την αποτέλεσμα. 2,5 χρόνια ήταν το Πασόκ. Ναι. Παρότι έτσι. Τότε ως αντιπολίτευση την είχε καταγγείλει. Όχι, την είχε καταγγείλει με Λεούδη και αυτά και το ένα και το άλλο. Αν θυμηθώ και σε άλλο θεσμικό όργανο, όταν είχε έρθει τότε υπουργός κυρία Τζάγκρη κτλ. Τέλος πάντων, το Πασόκ αυτή τη στιγμή, κύριε Παρά, χρειάζεται ηρεμία. Και προπάντων, χρειάζεται νυφαλιότητα από όλους μας. Ναι. Από όλους μας, για να μπορέσει να ηρεμήσει και να μην διχαστεί βαθιά. Πιστέψτε με, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να διχάσω κανέναν. Και δεν έχουμε κανέναν λόγο να διχάσουμε, διότι μας ενδιαφέρει το αύριο. Και ξέρετε κάτι άλλο. Είναι γεγονός, γιατί κάποτε στα ψηφοδέλτια απαξιωτικά αναφέρθηκε, είναι ψηφοδέλτιο μιας παρέας. Αυτή η παρέα. Παρέα φίλων κτλ. Να του θυμίσω ότι οι παρέες γράφουν ιστορία. Και στην Καστοριά είχαμε δύο παρέες. Καλά, παρέα έκανε και ο Σαμαράς με τον Παπανδρέου. Τι αφήστε το τώρα. Μπορούμε να επικταθούμε όσο θέλετε και στα άλλα. Και στην παρέα. Και, λοιπόν, για τις παρέες λένε. Και έχει αποδειχθεί ότι γράφουν ιστορία. Οι παρέες γράφουν ιστορίες. Ναι. Υπάρχουν και τα. Και δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Και εδώ κατανόμαστε το ψηφοδέλτιο της 17, το ονόμασε ψηφοδέλτιο της παρέας. Αυτή η παρέα, καθόλου και έγραψε ιστορία, καλή για το Πασόκ στην Καστοριά. Γιατί σε μια εποχή που το Πασόκ βυθιζόταν πανελλαδικά, κατόρθωσε να το ανεβάσει ακόμη λίγο παραπάνω, να καταγραφεί για πρώτη φορά στα θετικά της παρουσίας του Πασόκ και Καστοριά. Μια άλλη παρέα, η παρέα η δική του και των πολιτικών του φίλων, έγραψε ίσως την πιο μελανή ιστορία για το Πασόκ στην Καστοριά. Και ας βγούνε να ρωτήσουν τους απλούς, τους αγνούς, τους διαχρονικά ψηφοφόρους του Πασόκ, να δουν τι λένε. Εγώ έχω συναντήσει και να μου λένε, ντρέπομαι, γιατί πρέπει να απολογούμε τώρα γιατί τόσα χρόνια ψήφιζα Πασόκ. Έχω ακούσει πολλά. Ας αναλογιστούν κάποτε και ας κάνουν την αυτοκριτική τους. Και να θυμούνται ότι αυτά που τόσο εύκολα περιέφερε, θυμίζοντας, σας το ξαναλέω, καλές, αξέχαστες ελληνικές ταινίες. Ελληνικές ταινίες. Μάρθα Βούρτση. Μάρθα Βούρτση, Ξανθόπουλος και λοιπόν, ωραίες ταινίες. Οι οποίες και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, έχουμε, βλέπονται και ο κόσμος γελάει. Και είναι καλό να γελάει ο κόσμος. Εμένα και έχουν μυστικό βουτιουκλάκι, αυτά μ' άρεσαν πιο πολύ. Λοιπόν. Και τα λοιπά,
Η Μαριχουάνα Στόπ που είχε επίκαιρα έτσι τα λοιπόν, θέματα. Λοιπόν, όταν έλεγε ότι έλεγε, ένας άνθρωπος που έχει φτάσει να είναι ο τρίτος θεσμικός παράγοντας, όφιλε, είχε υποχρέωση, ακόμη και αν τον καρατομούσανε, να στηρίξει. Να στηρίξει, να βγει μπροστά, να είναι αυτός που θα συμβόλιζε την ενότητα, την προοπτική, τη συνέχιση και το αύριο στο Πασόκ. Ναι, και όχι να εμφανίζει τη μιζέρια κτλ. Δεν χάλασε ο κόσμος αν φύγει ο Πετσάλικος από την καθημερινότητα. Δεν χάλασε ο κόσμος αν φύγει ο Μαλέας από την καθημερινότητα. Κοιτάξτε. Δεν χάλασε ο κόσμος αν δεν υπάρχει Αναστασίου. Θα χαλάσει πιθανόν ο κόσμος. Όχι, μερικές φορές χαλάει ο κόσμος με την παρουσία κάποιων. Π.χ. Παπανδρέου Γιώργος. Έφυγε και τώρα μπορεί να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ή Καραμαλής, δεν ξέρω. Σας το λέω γιατί όχι, το εννοώ κύριε Μαλέα, δεν είναι. Κάποιοι είναι και δεν προσφέρουν τελικά. Δηλαδή, να σας πω κάτι τώρα, ιστορία επειδή είναι και τα κρίσιμα πράγματα, πρέπει να γίνουν όλα σε ένα χρόνο. Δημοσιονομική προσαρμογή, προγράμματα προσαρμογή. Αν τα κάναμε σε 10 χρόνια, τι θα συνέβαινε δηλαδή. Και μας βάλαν βιαστικά και τα ψήφισε αυτά. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν τα κάνανε τόσα χρόνια. Τρελαθούμε τώρα. Και δεν τα έκανα εγώ. Τώρα καλείται ο Αντώνης Σαμαράς να βγάλει τα φίδια από την τρύπα και ας τα βγάλει τώρα. Εάν δεν καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι πλέον είναι τόσο κρίσιμη η κατάσταση και θα πρέπει κάπου να συμφωνήσουμε όλοι, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Άρα λοιπόν τώρα, επειδή σιγά σιγά θα κλείσουμε, άρα λοιπόν τώρα τι μένει από όλο αυτό. Τίποτε, υπάρχει ένα αποτέλεσμα, υπάρχει μια εκλογική αποτίμηση την οποία θα κάνετε. Μπορεί να περάσω κι εγώ για καφέ να σας δω την ημέρα που θα βρεθείτε όλοι μαζί. Εκεί σε ένα ξενοδοχείο που τα κάνετε αυτά όλα, θα την κάνετε αυτή την ιστορία. Εάν το κεντρικό Πασόκ. Ποιο κεντρικό Πασόκ δηλαδή. Αυτό που είναι. Την θέλει ο Βενιζέλος αυτή την θέλει όλων. Αλλά αν και εγώ εκείνο δηλαδή, που το Πασόκ ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω. Τι θα κάνετε, θα βρεθείτε εσείς ο Πετσάνικος, θα έρθει ο Σπαθόπουλος, θα έρθει ο Αναστασίου, θα έρθει ο Γιάννης ο Κόγκας. Γιατί τελευταία δεν ερχόταν. Α, δεν έρχονται αυτοί όλοι. Η κυρία Δούφλια, δεν γιατί, θα έρθουν αυτοί όλοι. Τελικά, ο κύριος Κιωσές που σας στήριξε, ο κύριος Βραγκάλας. Ο Αποστόλης ο Κιωσές, οφείλω να το απολογίσω, είχε μια σταθερή παρουσία. Ονόματα αναφέρω. Ναι, επειδή όμως οφείλω για να μην γίνονται συνειδημοί. Για τον Αποστόλη του Κιωσέ οφείλω να πω ότι είχε μια παρουσία έντονη, καθημερινή δηλαδή, βεβαίως στις τελευταίες εκλογές. Αυτός δεν πήρε γραμμή. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να τώρα πω για να καταλάβω, εκείνο Μαλέα, που, θε, δηλαδή εκείνο τώρα, που βιάζει το Πασόκ. Εσείς, περιμένετε. Εμείς έχουμε καταγράψει καταγγελίες κτλ. Εσείς δηλαδή αντιληφθήκατε στον αγώνα που κάνατε ότι πηγαίνατε. Μην μου πείτε ονόματα, αν είναι δύσκολο. Ότι πηγαίνατε σε συντρόφους ή σε ανθρώπους που ξέρατε και οι άνθρωποι αυτοί δεν σας. Δεν χρειαζόταν να πάμε, μας παίρναν τηλέφωνο. Ότι τι. Μας πήρε άνθρωπος από ταβέρνα. Και τι, έτρωγε ο άνθρωπος από ταβέρνα που επισκέφθηκε. Και τι, πήγε εκεί ο Πετσάνικος. Και μας είπε ο άνθρωπος, δεν θέλω να κάνω χρήση του ονόματος. Όχι, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Του είπε, τους το είπε. Εγώ το είπα. Έτσι, δημόσια. Παρουσία, βεβαίως. Μα, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Δημόσια τους τα είπε, ψηφίστε τον Αλέξη και δημόσια σε εμάς λέει δεν το είπα. Και αυτοί που ακούνε τι λένε. Αυτοί ας κρίνουν. Εγώ λέω τι μας είπανε. Τι εννοώ. Εγώ δεν ήμουν ούτε ακουστής πουθενά να όχι. Μου το πει εμένα. Λέτε, καλά, μήπως δεν καταλάβαιναν καλά οι αλλά άνθρωποι. Αλλά πιθανόν, αν τόσο πάρα πολύ δεν καταλάβαιναν. Δεν κατάλαβαν καλά. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί εγώ μεταφέρω. Είπε ότι είναι ιεροσιλία να μου λέτε εγώ αν μένω στο Πασόκ. Είπε βέβαια δεν μπορεί κανείς να με διαγράψει εμένα. Αλλά είναι ιεροσιλία λέει να με ρωτάτε εμένα αν ψήφισα ή δεν ψήφισα. Αυτό το πράγμα το έκανε για πολλούς συντρόφους στα προηγούμενα χρόνια. Ποιο? Το αν ψήφισαν ή δεν ψήφισαν. Ναι. Και κάποιοι προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι δεν είναι κάθε φορά σε κάθε εκλογή ότι δεν είναι ελέφαντες. Τι απολογούν να μπροστά του δηλαδή. Λέτε. Όχι, αλλά προσπαθούσαν να αποδείξουν γιατί υπάρχει στην τεχνική της πίεσης να αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Μάλιστα. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή εκείνο που το Πασόκ έχει ανάγκη είναι να κοιτάξει το αύριο. Να κοιτάξει το αύριο και να κλείσουμε με αυτά δηλαδή τώρα. Έτσι. Θα λοιπόν, κοιτάξετε το αύριο τώρα εσείς. Κάτι άλλο να σας πω. Ορίστε. Γιατί μίλησε και για ηθική, μίλησε για παιδεία, δεοντολογία. Παιδεία τον απάντησα. Ποιότητα ανθρώπων κτλ. Λοιπόν, να θυμίσω δύο πραγματάκια. Δύο απλές ερωτήσεις. Θυμάστε κανέναν υποψήφιο που ξανάβαλε δεύτερη φορά. Κανέναν υποψήφιο εννοείται από το Πασόκ. Διαχρονικά από το 81 και μετά. Από το ψηφοδέλτιό σας. Που να ήταν Πασόκ, να ήταν υποψήφιο το 81 ήταν και το 85. Α, λέτε δύο συνεχόμενες εκλογικές συναμετρήσεις. Όχι, νομίζω αλλάζαν πάντοτε αυτά. Μόνο μία περίπτωση υπάρχει. Ναι. Η κυρία Γεωργίου. Η Ελένη Γεωργίου. Ναι. Ρωτήστε τις αυτές τι τράβηξε. Γιατί τι έπαθε γενικά. Κανένας άλλος. Κανένας. Ναι. Ρωτήστε τις αυτές. Τα έχει πει δημόσια η Ελένη. Ναι, τα έχει πει Ελένη, αυτά, έτσι. Ναι. Η Ελένη, ναι. Η Γεωργίου. Ρωτήστε αυτή, εγώ δεν θα την ερμηνεύσω. Εγώ είμαι απλώς. Ήμουν δέκτης αυτών που έλεγε. Κανένας υποψήφιος δεν μπήκε, δεν είναι τυχαίο. Αλλά πώς θα μπει όταν έλεγες εγώ πήρα το 80 και εσείς οι άλλοι υπόλοιποι πήρατε μόνο το 20, πήρατε το 10. Άρα, καταλαβαίνετε πώς συγκροτιούνται τα ψηφοδέλτια. Να θυμίσω και για δεοντολογία.
Κάποτε, όταν βγήκε ο Γιώργος Πανδρέου και γίνηκαν κάποιες αλλαγές, ενώ κρατήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, διευρύνθηκαν οι επιτροπές, ανασυγκρότησης κτλ. Κρατήθηκε ο εκλεγμένος γραμματέας να παραμένει γραμματέας. Ναι. Η μοναδική περίπτωση που υπήρχε αλλαγή, ναι, ήταν η Καστοριά. Βγάλαμε την Κατερίνα την Κράγια, που ήταν εκλεγμένη γραμματέας με διαδικασίες στο Πασόκ, για να μπει κάποιος συνταξιούχος φίλος μας, πολιτικός φίλος, έτσι. Δεν την έκανα εγώ. Ναι. Δεν θέλω να τονίσω και πόσο δεοντολογικά ένας βουλευτής που πρέπει να ενώνει το σύνολο του κόμματος την ενεργή του συμμετοχή στις επόμενες εκλογές διαδικασίας. Κατάλαβα. Γραμματέα. Για να ρωτήσω κάτι, 15 μέρες τώρα προεκλογικά, έτσι, όλα αυτά έχουν απλώς τη σημασία ως απαντήσεις και τα κρατάμε και η ιστορία θα τα δείξει. Στις 15 αυτές μέρες επισκέφτηκε το γραφείο σας ενώ του Πασόκ και να πει Θωμά πώς πάμε, Κώστα Γκουμπιδένη πώς πάμε, Γιάννη Παπουλίδη πώς πάμε, κύριε Λαμπή πώς πάμε, επισκέφτηκε ο ίδιος να πει πάμε να κάνουμε έναν αγώνα όλοι μαζί. Εγώ δεν τον είδα. Δεν τον είδατε. Έτσι. Αλλά εγώ δεν είδα ούτε, και τους, ούτε σχεδόν, ναι, ένα μεγάλο σύνολο πολιτικό του φίλου. Πολιτικό. Που μπορούσε φίλου να τους πει γιατί του ήταν υποχρεωμένοι. Ναι. Πάντε ρε παιδιά, βοηθήστε. Ναι. Ούτε αυτούς τους είδα. Σε σχέση που ήδη είχαν έντονη παρουσία στις εκλογές της 6 του μήνα. Ξαφνικά μετά φύγανε. Ναι, μήπως οι άνθρωποι τρομάξανε, γιατί λέγεται ότι στην προεκλογική εκστρατεία της 6 Μαΐου, για τις 6 Μαΐου, πολλοί πηγαίναν και φραστικά τρώγαν ξύλο. Και σου λέει τώρα οι άνθρωποι ξανά. Οι συνεργάτες του Πετσάνικου πηγαίναν σε διάφορα χωριά και του κλείναν τις πόρτες. Μήπως οι άνθρωποι τρομάξαν και σου λέει δεν μπορούμε να ξαναπάμε. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό προτιμούσα να παίρνουν τηλέφωνο και να λέει μην ψηφίζετε Πασόκ. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάτε μια βόλτα στο Άργος, θα δείτε αρκετά. Στο Άργος. Ναι, ναι, πάει, ξεκίνη την περιοχή έτσι. Ήμουν χθες βράδυ πολύ αργά, 11:30-12, αλλά όχι για προεκλογικούς λόγους. Λέτε ότι αν όμως πάμε. Το θέμα, κύριε Παρά, ναι, δεν θα μιλούσα πραγματικά ποτέ. Ναι. Αλλά εδώ και ένα μήνα έχω στοχοποιηθεί. Από τον ίδιο. Εσείς δεν ακούτε. Ναι, ναι. Και χθες. Θα έλεγα πολύ λιγότερα από ό,τι είπα σήμερα. Δεν σας συμπαθεί. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν μου είναι αδιάφορο. Α, δεν σας ενδιαφέρει. Και εγώ μπορώ να μην του συμπαθώ. Ναι. Δεν έχει σημασία. Φίλος του δεν είστε. Ούτε θα παντρευτούμε. Και θα παντρευτείτε κιόλας που Ολλανδία είναι εδώ. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα μπορέσετε να κάνετε ούτε και παρέα. Τώρα να πιείτε ποτό με τον Πετσάκο δεν μπορείτε εσείς. Ναι, δεν θα νιώσω και καμιά τέτοιο. Α, σας αρέσει να πιείτε καφέ με τον Πετσάκο. Δεν μου είναι αδιάφορο. Αδιάφορο σας είναι. Ωραία. Γιατί όμως σας το έχω πει ο ίδιος. Διότι έπρεπε να δικαιολογήσει, όχι μάλλον να δικαιολογήσει, έπρεπε να φτιάξει το κλίμα της αποτυχίας του επόμενου ψηφοδελτίου. Αυτό που δεν, κατά την άποψή μου. Δηλαδή προσπάθησε να σας μπλέξει εσάς. Εκτός, εάν είναι ποινικό αδίκημα να έχεις άποψη. Όχι βέβαια. Η δικιά μου άποψη ήταν ότι με όλες τις κινήσεις που σας είπα, είχε βάλει ένα στόχο, το Πασόκ να πάει χειρότερα από τις 6 του μήνα. Α, αυτό είναι το τελικό λέτε. Είχε βάλει στόχο να πέσει κι άλλο. Γιατί αν δεν το είχε βάλει, θα έχει κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Αυτό είναι τραγικό, δεν είναι. Έτσι. Δηλαδή τώρα αυτό το ακούει ο Βενιζέλος. Πώς θα αισθανθεί τώρα ο Βενιζέλος. Δεν ξέρω πώς θα αισθανθεί. Εκείνο που έχει σημασία είναι να τελειώνει αυτή η εσωστρέφεια που τεχνιέντος προσπαθεί να τη φέρει στον χώρο του Πασόκ. Να τελειώνουμε. Ναι. Και σας λέω, μετά από 35 χρόνια, βρε αδερφέ, δεν μπορεί έναν πολιτικό φίλο να τον βάλει σε καλούπι. Δεν μπορείς. Εσάς δηλαδή. Πολιτικούς φίλους. Εγώ δεν θεωρώ. Δεν με κάλεσε όταν, ανακοίνωσε το Πασόκ. Όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή του, δεν με κάλεσε. Δεν με θεωρούσε πολιτικό φίλο. Ναι. Εγώ λέω ότι αδερφέ, ένα πολιτικό σου φίλο δεν μπορούσε να το βάλει να ξαναπαλέψει επειδή δεν ήσουν εσύ. Ναι. Αυτούς που διόρισε στη Βουλή δεν μπορούσε να του φέρει. Δεν μπορούσε να του φέρει. Και είναι τόσοι πολλοί αυτοί. Τέλος πάντων. Ξέρω, ένα είναι. Δύο να είναι. Δεν ήρθα. Μπορεί να ήταν εδώ. Μήπως ξέρει τίποτε και για την κυρία Λιγούρα. Την κυρία Λιγούρα. Ναι, ήταν η προηγούμενη υποψήφια. Υποψήφια, ναι. Την οποία και αυτή δεν είδα. Δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο. Ναι, δεν είδα. Δεν την είδα να έρθει να παλεύει κιόλας. Να παλεύει. Μήπως ξέρει αν ψήφισε ή δεν ψήφισε. Δεν ψήφισε Πασόκ και αυτή. Δεν λέω αν ψήφισε Πασόκ. Ναι. Δεν ήρθε ούτε αυτή. Γενικότερα πιστεύω. Ναι, αλλά κοιτάξτε και πανελλαδικά είχατε. Αλλά μην ψάχνουμε να δούμε τι έφταξε στο Πασόκ. Ναι, στο Πασόκ έφταξε το σύστημα Πασόκ. Και αν αυτό ο Βενιζέλος δεν το στείλει στην ιστορία. Δεν έχει μέλλον το Πασόκ. Επιμένω όμως και πάλι ότι ο κύριος Πετσάνικος λέει ότι με αφορμή τα τηλεφωνήματα που κάνατε εσείς, τις επιστολές σας και την στάση που κράτησε ο Θωμάς, ο Αναστασίου, θα παραιτηθούμε και θα κάνουμε, ήταν ο λόγος που λέει για να μην διαλυθεί το Πασόκ και εγώ φεύγω. Καταρχάς λέω το εξής, ότι να ξεκαθαρίσω, εγώ είπα είναι κοινός συκοφάντης, εγώ δεν έχω στείλει ούτε επιστολή. Το λέτε δημόσια αυτό, δημόσια. Έτσι, κοινός συκοφάντης. Εγώ, επειδή είναι καλός γνώστης της ελληνικής γλώσσας, αυτό το αναγνωρίζω. Ποιος, ο κύριος Πετσάνικος. Ναι. Ο δε
Αναστασίου ό,τι είπε το έχει δημοσιοποιήσει και με επιστολή του και έχει υποχρέωση το κάθε στέλεχος. Με επιστολή του. Με επιστολή του, δεν τις είδατε. Δημοσιευμένες είναι οι επιστολές. Ξέρετε όμως, δεν ξέρω ο Πετσάνικος, λοιπόν, εκεί... εννοεί αυτό. Ποιο εννοεί? Γιατί εγώ του είπα χθες ότι μια επιστολή την πήραμε, τη δημοσιεύσαμε. Τότε... Δεν λέω αυτό, λέει. Δεκάδες τηλέφωνα, παράπονα στα γραφεία ο Μαλέας και ο Αναστασίου. Διώξτε τον, κάντε τον, θα φύγουμε εμείς και τέτοια. Και αυτός τι ήταν, έκανε τηλεφωνητή? Δεν ξέρω από πού τη βρίσκεται. Ή τελικά όλοι οι Ιπποκράτους, ναι, τον ενημέρωνε πόσα τηλέφωνα και ποιος έκανε. Λες, ναι, και το Πασόκ μόνο με την Καστοριά έχει να ασχοληθεί. Μόνο με αυτή την ασχοληθεί. Όταν θυμάται, λέει, μα ο Βενιζέλος ασχολιόταν με την Καστοριά. Ναι. Και εγώ ξαναρωτάω, μα οι Ιπποκράτους ασχολιόνταν, ποιοι τηλεφωνούν για να κατηγορήσουν τον Πετσάλικο? Mm-hmm. Και σε τελευταία ανάλυση, αν δύο άνθρωποι ή τρεις σε αυτόν τον τόπο κατόρθωσαν να φέρουν στα όρια του έναν πρόεδρο της Βουλής, έναν διαχρονικά καταξιωμένο άνθρωπο στον ομό, τι να κάνουμε? Μάλιστα. Σας, λοιπόν, είπα, η αντίθετη άποψη με τον Φίλιππα τον Πετσάλικα δεν σημαίνει και ότι είναι ποινικά κολάσιμο. Mm-hmm. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό όλο δεν συνεχίζεται τόσο πολύ. Όχι, εγώ δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω. Θέλω να σας πω ότι εμείς ασχολούμαστε από εδώ και πέρα πια με ζητήματα τα και οποία... εμείς, και είναι, ναι, υποχρέωση του Πασόκ, ναι, υποχρέωση του Πασόκ, mm-hmm, να δει το αύριο, mm-hmm, και να το δει το αύριο με νέους ανθρώπους, ναι, με νέα προοπτική, με καθαρές διαφανείς σχέσεις με την εξουσία. Μάλιστα. Ένα τελευταίο. Εσείς τώρα όλοι, και το ψηφοδέλτιο και όλοι οι υπόλοιποι, παραμένετε στο όποιο Πασόκ, είτε με νέο όνομα, είτε με άλλο όνομα, είτε, κοιτάξτε, από εδώ? Γιατί όταν Πασόκ... μπήκε θέμα διαγραφών, δηλαδή κάποιοι μπορεί να αποχωρήσουν, θέλουν, δεν θέλουν, για αντικομματική συμπεριφορά κτλ. Σε αυτό ο Πετσάνικος απαντά, εγώ το έχω ιδρύσει από το 1977. Όχι, το έχει ιδρύσει. Φοιτητής ήταν, το φέραν, έβαλε υποψηφιότητα. Ναι. Ξαναέφυγε από εδώ. Ναι. Ξαναήρθε σαν φοιτητής και έβαλε. Τελειώνει μεταπτυχιακό, τι έκανε εκείνη την περίοδο. Ήρθε και με το που τελείωσαν οι εκλογές, τον κάναμε γενικό γραμματέα. Α. Νομίζω τέτοια τύχη κανένας δεν την είχε. Τέτοια αντιμετώπιση από το Πασόκ. Ναι. Κανένας, ούτε ακόμη από τα πλέον πρωτοκλασσάτα στελέχη που έγιναν κυβερνητικά, είχαν μια ιστορία προσφορά στο Πασόκ. Βιοποριστικά δεν το είδα ποτέ, λέει, εγώ αυτό όμως. Ναι. Λέει επίσης ότι δεν μπορεί κανείς να με διαγράψει εμένα από το Πασόκ. Καμιά φορά ο λαός σε διαγράφει και είναι πιο σκληρή η διαγραφή. Πιο σκληρό, λέτε. Είναι πιο σκληρό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που κάναμε. Καλή συνέχεια εύχομαι στο κόμμα σας. Νομίζω ότι, κύριε Παραρά, ότι το Πασόκ πρέπει να δει μπροστά. Να δει τώρα, με όρους κοινωνίας. Δηλαδή, τώρα να σας ρωτήσω κάτι έτσι πιο προσωπικά. Εσείς τώρα έχετε την αίσθηση ότι ο Φίλιππας δεν ψήφισε Πασόκ? Αυτό θα το απαντήσει με το χέρι στην καρδιά ο ίδιος. Και άμα απαντήσει ότι ψήφισε Πασόκ, θα πω ναι, ψήφισε Πασόκ. Εγώ δεν έχω. Άρα τον αμφισβητείτε. Δεν ψήφισε Πασόκ, μου λέτε έτσι. Εγώ δεν έχω να αμφισβητήσω τίποτε. Με εγώ το χέρι δεχτώ, στην καρδιά. Εγώ θα δεχτώ να κοιτάζει τον κόσμο αυτόν που εγώ βλέπω καθημερινά και με βρίζει και αισθάνεται άσχημα. Γιατί τόσα χρόνια ψήφισε Πασόκ, να πάει σε αυτόνα και να το πει κατάμουτα. Και άμα το πει, εγώ δέχομαι ότι ό,τι είπε το έκανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μαλέα. Γεια σας. Αποχαιρετάμε τον Γιώργο Μαλέα. Ξεπεράσαμε τις 12. Αποχαιρετώ και εσάς.